ο καθένας απλά θα προσπαθεί να διώξει τις ευθύνες από πάνω του. Οι θεσμοί έχουν καταθέσει ένα κείμενο. Και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν είναι αν είναι προσωπική του άποψη του ενός ή του άλλου. Αλλά αυτό είναι το κείμενο των θεσμών. Και σήμερα δεν χρειαζόμαστε Πόντιους Πιλάτους. Για να βρεθούμε σε λύση, πρέπει ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του. Ναι. Γιατί αυτό που έχει συμβεί είναι να βρεθεί ο χειρότερος μέσος όρος μεταξύ των προτάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Κομισιόν. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ελαστική στα μέτρα, αλλά ανελαστική στο χρέος. Ναι. Το Δούνου του δηλώνει ελαστικό στο χρέος, αλλά ανελαστικό στα μέτρα. Και που πρόταση... καταλήγουμε και σκληρά μέτρα και όχι ρυθμίσεις του χρέους. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Κύριε Κορονάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Θα σας το πω έτσι απλά όπως το σκέφτεται νομίζω κάθε πολίτης. Που αυτή τη στιγμή παρακολουθεί, έχει υπομονή, ίσως ελπίζει. Απ' την άλλη, όμως, έχει και μια μεγάλη ανασφάλεια. Τι θα συμβεί αν αύριο πάει να σηκώσει λεφτά από την τράπεζα και του αρνηθούν. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το ενδεχόμενο? Διότι άκουσα ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα εκφράστηκαν και ανησυχίες του ότι okay, πάμε να δούμε όμως όλα τα ενδεχόμενα πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, είτε με συμφωνία είτε χωρίς. Αν δεν κλειστεί συμφωνία, και σήμερα έχουμε και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη ρευστότητα, εάν δεν κλειστεί συμφωνία, τι θα γίνει παρακάτω με τη ρευστότητα? Η κυβέρνηση είναι σωστό να προετοιμάζεται. Τα έχετε ακούσει όλα αυτά τα σενάρια τρόμου για έλεγχο και κεφαλαίου? Θα ήθελα να πω όμως. Το πρώτο που θέλω να πω, μιας και αναφέρεστε σε αυτό, τόσο τα σενάρια αυτά. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έχουμε δει πληθώρα τέτοιων σενάριων και προεκλογικά και μετεκλογικά. Να. Αν όσοι δουλεύουν στο να εξυφαίνουν σενάριο τρομοκρατίας δούλευαν για τη λύση ή έστω σιωπούσαν, ναι, θα είχαμε ήδη υπογράψει συμφωνία. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω επί της ουσίας είναι ότι δεν μπορεί να κάνουμε αυτή τη συζήτηση υπό συνεχείς απειλές. Πρέπει οι απειλές να μπουν στην άκρη και να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της χώρας εντός της Ευρώπης. Και στο εσωτερικό λέω τη συζήτηση αυτή, αλλά και στην Ευρώπη. Ποιος έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Το είπαμε και πριν, κύριε Κορονάκη. Είναι τύμπανα πολέμου. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Με τοπική σύγκρουση είναι η Αθήνα, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Για ποιο λόγο όμως? Ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί ένας λαός δεν αλλάξει την ατζέντα, ναι, αμφισβητεί την ατζέντα την ευρωπαϊκή. Για τους χι λόγους, για όλους τους λόγους. Η κυβέρνησή σας δεν το αμφισβητεί όμως. Γιατί, κύριε Κορονάκη, όπως είπατε σωστά πριν για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ποιος το έφερε και γιατί. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε πει: δεν έχω ερωτευτεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά μας εξασφαλίζει η παρουσία του. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατανοεί το ελληνικό πρόβλημα και χρειάζεται κούρεμα του χρέους. Τώρα βεβαίως κάνει τούμπα, γιατί έτσι συνηθίζεται. Ο κύριος Τσίπρας αυτό που είπε και αυτό δεν που είπε. Λέει, είναι αυτό που έλεγα εγώ ακριβώς πριν. Αυτό πάντως είπε που σας λέω. Σας λέω. Δεν αμφισβητώ αυτό. Εντάξει, τώρα λέω, είναι κακό το Δούνου του. Πότε είναι το καλό, πότε είναι κακό. Το Ταμείο βάζει ένα ζήτημα αναδιάρθρωση χρέους. Μέσα σε μια σκληρή διαπραγμάτευση, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να το αξιοποιήσει αυτό. Ναι. Mm. Βάζει όμως την ίδια ώρα και και σε αυτό αντιδρούμε. Mm. Και έχουμε πει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να υπογράψουμε μέτρα. Γιατί πήγατε από την ερώτηση όμως, κύριε Κορονάκη, δεν μου απαντήσατε. Το κομμάτι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, το ξέρω, αλλά για να μην το αφήσουμε να χαθεί, γιατί νομίζω είναι αυτό που απασχολεί πάρα πολύ και τον κόσμο. Εγώ λέω ο κόσμος πρέπει να είναι ήρεμος και να μην ακούει τρομοκρατικά σενάρια αυτές τις ώρες. Mm. Η ελληνική κυβέρνηση δουλεύει για λύση. Δεν πρέπει να αφήσουμε παντού να κυριαρχήσει το δεν υπάρχουν λεφτά για μισθούς, δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις, δεν υπάρχουν, κινδυνεύουν τα χρήματα στις τράπεζες. Αυτά τα σενάρια δεν βοηθάνε κανέναν αυτή τη στιγμή. Mm. Βοηθάνε μόνο όσους δεν θέλουν το συμφέρον της χώρας. Άρα να τα αφήσουμε αυτά τα σενάρια απ' έξω και να πάμε στην ουσία της συζήτησης. Υπάρχει κανένας που σήμερα πιστεύει ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να δεχτεί την πρόταση των δανειστών? Αν όχι, ας τα αφήσουμε όλα τα άλλα και ας βγουν να πούνε ένα βροντερό όχι στην πρόταση των δανειστών. Ας αφήσουμε το αν χάθηκε. Και στη δική σας πρόταση όμως. Δεν είναι μόνο να διαλέξουμε την πρόταση των δανειστών. Πω, κυρία Μπαλού, είναι και αν θα διαλέξουμε τη δική σας. Την ευκαιρία. Έχετε 47 και 8 μέτρα, 23% ΦΠΑ. Ας πούμε και πάει 2 και πάει 2 πάνω. Δεν μένω στο τυπικό. Ξέρετε ότι η πρότασή μας είχε 6, 11, 23. Ναι, 23% στα τρόφιμα, στο ρύζι, στα όσπρια. Είναι σαν να τρώει ο λαός σούσι. Συγγνώμη, θα διακόψουμε λίγο για να περιγράψουμε την εικόνα. Βλέπουμε τον κύριο Φάινμαν, τον καγκελάριο της Αυστρίας, ο οποίος θα συναντηθεί σε πολύ λίγο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βλέπουμε την πομπή αυτή τη στιγμή. Θα είμαστε έτοιμοι να μεταδώσουμε και έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα και το πολιτικό σκέλος της επίσκεψης του κύριου Φάινμαν, καθώς πληροφορίες και από την Αυστρία αλλά και από τη Γερμανία, της μετέδωσης ο Γιώργος Παπάς, είναι ότι ο κύριος Φάινμαν
έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία με δική του ευθύνη. Έχει ήδη μιλήσει με τον κύριο Γιούγκερ, λογικά και με τη γερμανική κυβέρνηση. Και με